Έγινε λοιπόν στόχο Ζήνα ένα από τα πιο πολυτελή ξενοδοχεία του νησιού, το οποίο διαθέτει σουίτε, η οποία για να τη μισθώσει κάποιο ακόμα και για μία ημέρα πρέπει να πληρώσει περίπου 3.000 ευρώ το βράδυ. Εκεί λοιπόν άγνωστο. Εσύ θα μπορούσε. Εγώ δεν θα μπορούσα να. Γιατί Αλέξανδρο. Εντάξει, είπαμε. Πόσα λεφτά παίρνει. Τόσα λεφτά σου δίνουν. Έλα, Αλέξανδρο. Μπορεί να κάνει 3.000 ευρώ να δει. Μια εβδομάδα θα έμενε. Τι χίλια μπουρμπουάρ, ένα δεκαχίλια που θα έχει να το θάσει. Οκ, κάτι παραπάνω θα ξέρει. Αυτό που λέμε καμιά μπίπ περνάει η ώρα. Γιατί πρέπει να το διασκεδάσουμε και εμεί οι τηλεθεατέ λίγο. Άγνωστο λοιπόν παραβιάζει τα συστήματα ασφαλεία στα διαδικτυακά του υπερπολιτελού ξενοδοχείου. Και τι κάνει, Προσποιείται ότι είναι ο ίδιο ο ξενοδόχο, αποκτά πρόσβαση στα email του ξενοδοχείου και καταφέρνει να πάρει μία. Προπληρωμή από έναν πολύ πλούσιο πελάτη. Σύμφωνα με πληροφορίε μα, είναι ένα Τούρκο επιχειρηματία, ο οποίο πλήρωσε 76.000 ευρώ για την υποτιθέμενη προπληρωμή. Θέλει ο άνθρωπο να κάνει διακοπέ, σε αυτό το, το ξενόμενο. πρέπει να το καταλάβω <συσχε> αυτό, <συσχε> γιατί ο εγκέφαλο με τι προπληρωμέ δεν το έχει. Έτσι. Λοιπόν, αυτό έτσι. Σε ευχαριστώ για τον εγκέφαλο. <συσχε> λοιπόν, πάμε λοιπόν. Γερνάει μόνο του, παιδιά, δείτε τα. Έτσι δεν πήγαινε. ναι. Λοιπόν, Άρα αυτό ο άνθρωπο τώρα ήθελε να νοικιάσει σε αυτό το ξενοδοχείο. Έτσι. Και προπλήρωσε ο, ο Τούρκο επιχειρηματία τον Απατεώνα. Νόμιζε ότι το email το έχει στείλει το ξενοδοχείο, ενώ ουσιαστικά το είχε στείλει ο Απατεώνα ο οποίο είχε παραβιάσει τα διαδικτυακά Έτσι. συστήματα. Κύριε κάτι... Τσούκαλη τι πράγματα είναι αυτά, τι, ε, τι, τι απάντηση είναι σω αυτή, σω σω... δεν σω... το χωράει το μυαλό μου. Θα σου ανακαλέσω τη μνήμη πριν από χρόνια που βγάλαμε κάποια υπόθεση εδώ πέρα με το, τα τηλέφωνα που μπορούσα εγώ να καλέσω Φερρυπίν, το δικό σου τηλέφωνο και να φαίνεται του Δημήτρη. Λοιπόν, η, τα ηλεκτρονικά πλέον είναι πάρα πολύ ευάλωτα. Πολύ χρήσιμα για την νεολαία, για εμά του ίδιου, αλλά και πολύ ευάλωτα και δημιουργούν τεράστια προβλήματα. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Ειδικά με κάποιου hacker οι οποίοι παίζουν τα ηλεκτρονικά σαν κομπολόι στα χέρια του. Θα πρέπει ναι, να αλλά μας... τώρα πώ μπήκε μέσα στα δεδομένα mm. του Τούρκου. Λοιπόν, ε, δεν μπήκε στα δεδομένα του Τούρκου, μπήκε, μπήκε στα έλει. δεδομένα του το ξενοδοχείου. Είδε από τα δεδομένα του ξενοδοχείου ότι υπήρχε πιθανό email ή κάποια άλλα στοιχεία για, να, για την ενοικίαση τη Σουήτα από τον Τούρκο. Και υπήρχε και το email του Τούρκου. Στο email αυτό έστειλε σαν απαντητικό email. Από το email του ξενοδοχείου. Από το email το δικό του που ο Τούρκο νόμιζε ότι. Για νόμιζε το ξενοδοχείο. Ναι. Ακριβώ, που νόμιζε το ξενοδοχείο και του έδωσε ενδεχομένω κάποιον αριθμό λογαριασμού, ο οποίο ήταν δικό του αντί να είναι το ξενοδοχείο.